Όμως τώρα γρήγορα στον Δημοσθένη Καλαμπάκα. Για πάμε λίγο, Δημοσθένη, σε σένα, γιατί έχουμε ένα απίστευτο περιστατικό. Έστελε με κούρι ναρκωτικά στον εαυτό του. Πώς έγινε είπε... αυτό, για πες μας τι είναι αυτό εδώ. Ακριβώς, είπε, όπως τα είπες, έστελε με κούρι ναρκωτικά στον εαυτό του ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Μενίδη από άγριες τοπικού τμήματος ασφαλείας. Τι έκανε ο δράστης? Είχε πάει στην Άρτα, ταχυδρόμησε ένα κούριερ με ηρωίνη μέσα και χασίσει, ναι, και παραλείπει τον ίδιο στο Μενίδη. Αυτό το είχε κάνει, όχι τώρα, πολλές φορές το είχε κάνει. Η αστυνομία... Για ξαναπέσου λίγο για να το καταλάβουμε. Πάμε λίγο το κάνουμε, πάρουμε από την αρχή λίγο το θέμα, γιατί... Πήγε. Ναι. Πήγε στην Άρτα, πήγαινε σε άλλες πόλεις Ελλάδος και ταχυδρομούσε ναρκωτικά για να μην πέσει, επειδή είχε καταλάβει την παρακολούθηση αστυνομική, και ταχυδρομούσε ναρκωτικά στον εαυτό του στο ταχυδρομείο Μενιδίου. Πολύ με παραλήθη τον ίδιο. Η τελευταία αποστολή έγινε από την πόλη της Άρτας στον εαυτό του. Δηλαδή πήγε στην Άρτα, αγόρασε ναρκωτικά από την Άρτα και τα έστειλε στο σπίτι του. Για να μην τον πιάσουν στον δρόμο. Του τα είχαν δώσει. Είχε τρία άτομα που τον προμήθευαν. Δύο άντρες και μία γυναίκα, η οποία 47 χρονη γυναίκα που προμήθευε ναρκωτικά είναι ήδη προφυλακισμένη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για να μην τον πιάσουν στον δρόμο που θα τα μετέφερε, γι' αυτό το έκανε. Έφερε ακριβώς ναρκωτικά με παραλήπτη τον ίδιο. Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες και είχαν μπει στα ίχνη του, είχαν καταλάβει τι γίνεται και τον έπιασαν με πρακτοφόρο την ώρα που παραλάβανε από το ταχυδρομείο το κούριερ με τα ναρκωτικά μέσα. Και ήταν αρκετά μεγάλες ποσότητες. Να πούμε τελευταία τον πιάσανε με 120 γραμμάρια ηρωίνης και χασίσι, που είναι αρκετά μεγάλη ποσότητα. Οδηγήθηκε στον ανακριτή, ενώ όπως προανέφερα, Φίλιππε, η μία που του προμήθευε ναρκωτικά 47 χρόνια είναι ήδη φυλακισμένη. Ντάξει. Δημοσίνη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ.